Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου. Καλησπέρα σας, κύριε Ευθυμίου. Δυστυχώς η είδηση που μόλις είδαμε έχει σοκάρει την ελληνική κοινωνία με τον τρόπο που έγινε και το άτομο που δολοφονήθηκε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να εκφράσω κι εγώ έτσι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο να καταδικάσουμε αυτή τη δολοφονία και να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του εκλειπώντος. Εμείς να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, να πάμε στα δικά μας. Καταρχήν, κύριε Ευθυμίου, με τον Καλλικράτη, ο Δήμος Ταύρου Μοσχάτου διαμορφώθηκε σε ένα μεγάλο ή μεσαίο Δήμο. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, τουλάχιστον διοικητικά? Εντάξει, πράγματι δημιουργήθηκε ένας σε έκταση πολύ μεγάλος Δήμος, ο οποίος είναι μεταξύ, σκεφτείτε, Πειραιά, Αθήνα, πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ στην Εθνική Οδό που βρίσκεται και το στούντιο, με ένα πληθυσμό αρκετά μεγάλο, είναι της απογραφής 50.000, αλλά αυτοί οι οποίοι καθημερινά ζουν στο Δήμο μας, είτε εργάζονται είτε σαν επισκέπτες, πρέπει να ξεπερνούν τις 70 με 80.000. Έγινε η συνένωση, επιφέρει αυτό. Έγινε η συνένωση σε μια εποχή που άρχισε η κρίση. Το σχέδιο Καλλικράτης προέβλεπε κάποια δισεκατομμύρια τα οποία έπρεπε να έχει τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την συνένωση. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε και τα ξεπερνάμε, βέβαια με τις δυσκολίες, με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και με μεγάλη έλλειψη προσωπικού, που γνωρίζετε όλοι ότι στην εποχή μας δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις, ο κόσμος συνταξιδοτείται και γενικά συμβάσεις, οχτάμινες. Συμβάσεις οχτάμινες είναι μόνο στην καθαριότητα. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες συνεχώς απογυμνώνονται και υπολειτουργούν σε κάποιο βαθμό ή λειτουργούν ικανοποιητικά βασιζόμενοι κυρίως στην Κύριε Ευθυμίου, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, αυτή η έλλειψη προσωπικού? Εντάξει, ένα μεγάλο αγκάθι για την πλειοψηφία των Δήμων στην Ελλάδα. Η έλλειψη προσωπικού μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εντάξει, ο κλασικός τρόπος είναι οι προσλήψεις. Ο άλλος τρόπος είναι ότι αναγκαστικά κάποια στιγμή κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, να εκχωρηθούν υπηρεσίες ή να συνεργαστούμε με ιδιώτες. Μάλιστα, εσείς θα προχωρούσατε σε μια σύμβαση με ιδιώτες? Εντάξει, δεν είναι στις προθέσεις μας με κανένα τρόπο. Όμως σε κάποιες υπηρεσίες, για παράδειγμα ή στην τεχνική υπηρεσία, η έλλειψη των μηχανικών μας αναγκάζει να καταφεύγουμε σε γραφεία έξω, έτσι ώστε να υλοποιούνται οι μελέτες για τα σχέδια τα οποία προγραμματίζουμε. Είναι μία μέθοδος που συμφέρει αυτή, το να τρέξουμε σε ιδιώτες, στο δημόσιο και στο δημοτικό κομμάτι? Εγώ θεωρώ ότι κάθε Δήμος πρέπει να είναι αυτάρκης και αυτόνομος. Δηλαδή πρέπει να έχει τις υπηρεσίες του και να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα μόνος του. Το έχει δείξει και η Πείρα. Τώρα είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε τις υπηρεσίες είτε κάποιου πανεπιστημίου ή ερευνητικού ιδρύματος ή ενός τεχνικού ή ενός άλλου μελετητικού γραφείου. Μάλιστα. Ωστόσο, άλλα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο Δήμο σας? Πιο σημαντικά προβλήματα, θα έλεγα, στη σημερινή εποχή είναι τα κοινωνικά προβλήματα. Είναι η ανεργία η οποία, και κυρίως η ανεργία των νέων. Οι δυσκολίες που έχει ο κόσμος στο να επιβιώσει, να τα βγάλει πέρα. Και από εκεί ξεκινάνε και τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία έχει καθημερινά έτσι, η ελληνική κοινωνία. Το μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ, και στην Ελλάδα αλλά και στο Δήμο μας, είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Της ανεργίας, την οποία φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε μόνος σας ως Δήμαρχος. Θα ήθελα να κάνετε μια διόρθωση εκεί, Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου. Ναι, μας ακούει το κοντρόλ. Να διορθώσουμε λίγο τον τίτλο. Είναι Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, γιατί πλέον μετά τον Καλλικράτη υπάρχει συνένωση. Λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, τις προηγούμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχατε συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά και στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης, προκειμένου να συζητήσετε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της πόλης σας. Υπάρχει στο Δήμο σας έντονη παραβατικότητα? Κοιτάξτε, η παραβατικότητα υπάρχει. Δεν θα έλεγα έντονη παραβατικότητα. Υπάρχει μία παραβατικότητα. Ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν ότι στη Δημοτική Ενότητα Ταύρου καταργήθηκε το αστυνομικό τμήμα Πετραλώνου. Ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά υποσχέθηκε ότι θα ενισχύσει το αστυνομικό τμήμα που παραμένει στην περιοχή του Μοσχάτου, στα σύνορα με των δύο δημοτικών ενωτήτων. Είναι έξω και από τον οικιστικό ιστό του Μοσχάτου.
Πού ανήκει διοικητικά το αστυνομικό τμήμα? Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Θα ενισχυθεί με ένα σημαντικό αριθμό νέων αστυνομικών και με τις ενέργειες τις οποίες μας παρουσίασε, θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα και η ανασφάλεια την οποία αισθάνονται οι πολίτες. Υπάρχει κλίμα ανασφάλειας? Υπάρχει κυρίως κλίμα ανασφάλειας από μικροπαραβατικότητα, mm-hmm. η οποία είναι πιο σημαντική που απασχολεί τον κόσμο. Δηλαδή, είτε να κλοπή ενός σπιτιού ή σε κάποια ηλικιωμένους ανθρώπους να πειραχτούν, δηλαδή να τους κλέψει ένας κάποιος. Ναι. Πάντως είναι μικροκακοποίη, δεν είναι μεγάλη παραβατικότητα που υπάρχει στο Δήμο μας. Πάντως δεν είχατε θέμα εσείς για τις συγχωνεύσεις των τμήματων, όπως έγιναν σε άλλους Δήμους, να συγχωνευτεί το αστυνομικό τμήμα του Δήμου σας με κάποιο άλλο. Πάντα υπήρχε, λειτουργούσε στα διοικητικά όρια με τον Πειραιά. Υπήρχε το αστυνομικό τμήμα του Μοσχάτου και υπήρχε και το αστυνομικό τμήμα των Πετραλώνων που ήταν στον Ταύρο. Mm-hmm. Πριν από μερικές μέρες καταργήθηκε το αστυνομικό τμήμα των Πετραλώνων και υπάρχει μόνο το αστυνομικό τμήμα στα όρια, ας πούμε, της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου. Και εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους Δήμους. Κοιτάξτε, ένα αστυνομικό τμήμα. Είναι πλήρως τελεχωμένο και όλες τις ανάγκες προκύπτουν. Κοιτάξτε, μέχρι γιατί τώρα είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη να υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα, είτε μεγάλη είναι η πόλη, είτε μικρή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μέχρι πριν από λίγο και τα δύο τμήματα ήταν υποστελεχωμένα. Με την ενοποίηση και με τις υποσχέσεις που έδωσε ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, θα υπάρξει πλήρη στελέχωση του αστυνομικού τμήματος και εκείνο που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ο αστυνομικός στις γειτονιές. Εδώ θα ήθελα έτσι να. Ναι, να για πω... να συζητήσουμε λίγο για τον αστυνομικό της γειτονιάς. Παρόλο που ως ιδέα είναι αρκετά καλή, φαίνεται ότι δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Είναι ακόμα στην αρχή. Σε εμάς έχουν έρθει 4 αστυνομικοί της γειτονιάς. Έχουν επισκεφθεί κυρίως όλα τα σχολεία της περιοχής. Έχουν κάνει τις γνωριμίες τους με τους διευθυντές των σχολείων. Λειτουργούν μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Κύριε Φθημίου, να ρωτήσω κάτι σε αυτό, γιατί υπάρχει μία παρεξήγηση και μια και το αναφέραμε, είστε ο πλέον αρμόδιος να μας λύσετε λιγάκι τα ερωτηματικά που έχουμε. Είναι άλλο αστυνομικός της γειτονιάς και άλλο η δημοτική αστυνομία, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Ωραία. Η δημοτική αστυνομία στο Δήμο μας δεν λειτουργεί, καταργήθηκε ως γνωστόν πριν από μερικά χρόνια. Ο αστυνομικός της γειτονιάς ανήκει στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου. Έχουμε απόλυτη συνεργασία όμως. Και κυρίως είναι για προβλήματα τα οποία επιλύονται σε ένα βαθμό. Τα εγκλήματα του ποινικού δικαίου, αυτά πια εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τμήματος ασφαλείας ή του αστυνομικού τμήματος. Οπότε ο αστυνόμος της γειτονιάς, ουσιαστικά οι αρμοδιότητες του ποιες είναι? Όσο αφορά τα σχολεία. Κοιτάξτε, είναι με τα σχολεία, είναι στην. Αν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα σε μια γειτονιά, είτε με προβλήματα στάθμευσης, είτε κάποια μικρή παρεξήγηση που μπορεί να συμβεί, σε μια πλατεία που μπορεί να δημιουργείται ένα πρόβλημα, είναι με κάποιες αρμοδιότητες παραπάνω από τη δημοτική αστυνομία. Μάλιστα. Πάντως είχατε και την πρώτη συνάντηση εργασίας για το έργο της αναβάθμισης της Πειραιός, μια δική σας πρωτοβουλία, αν δεν κάνω λάθος, με την παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αθηναίων, Πειραιός και Νίκαιας Ρέντι. Ποιος είναι ο σκοπός του έργου Πειραιός και πώς θα αξιοποιηθεί? Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές συναντήσεις γίνανε. Το ένα είναι στα πλαίσια της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων και όπου συνεργάζονται ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου και ο Δήμος της Νέας Σμύρνης. Έχουμε εντάξει το κομμάτι της Πειραιός και παράπλευρης έκτασης, όπου εκεί θα γίνει η αναβάθμιση και κυρίως της περιοχής των σφαγείων, τα ιστορικά σφαγεία στη Δημοτική Ενότητα του Ταύρου, ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και του Δημαρχιακού Μεγάρου, κοινωνικές δράσεις, όπως και συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και με πολιτιστικά ιδρύματα. Η δεύτερη συνάντηση ήταν της περιφέρειας με όλους τους δήμους που εμπλέκονται στην περιοχή της Πειραιός, όπου προβλέπεται η μεγάλη αναβάθμιση της οδού Πειραιός από την Ομόνια μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Η αναβάθμιση αυτή θα αφορά σε κάποια συγκεκριμένα σχέδια? Κοιτάξτε, η αναβάθμιση της περιφέρειας είναι σαφέστατο ότι περιλαμβάνει
τη διαμόρφωση και του δρόμου, των πεζοδρομίων, του φωτισμού, αλλά και της χρήσης των κτηρίων κατά μήκος της οδού Πειραιός, όπως και αναβαθμίσεις όψεων ιστορικών κτηρίων που υπάρχουν στην οδό Πειραιός. Είναι σημαντικό να αλλάξει το πρόσωπο της Πειραιός, γιατί τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, έχει λίγο πέσει κοινωνικά, ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, όλο αυτό το κομμάτι. Έχετε δίκιο. Τον τελευταίο καιρό όμως, τουλάχιστον στην περιοχή του Δήμου μας, παρατηρείται μία αναβάθμιση τουλάχιστον στις λειτουργίες. Έρχονται υπηρεσίες, πολιτιστικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και εγκαθίσταται στον άξονα της οδού Πειραιός. Με συνέπεια να υπάρχει σίγουρα μία καλύτερη εικόνα και στην κυκλοφορία και στην όψη της οδού Πειραιός, αλλά κυρίως και στην κοινωνική διαστρωμάτωση που παρατηρείται. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, κύριε Ευθυμίου, βραβευτήκατε πρόσφατα για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης, διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους. Πολύ σημαντικό αυτό. Κοιτάξτε, είναι πιλωτικά. Είναι κάτι που φαντάζομαι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια στους περισσότερους Δήμους. Στο εξωτερικό, ας πούμε, είναι ούτως ή άλλως σε κοινόχρηστους χώρους δωρεάν το διαδίκτυο. Είναι πιλωτικά και είναι σε 2-3 σημεία αυτή τη στιγμή στο Μοσχάτο και στον Ταύρο. Πολύ σύντομα έχουμε πάρει τον εξοπλισμό, θα είναι σε όλη την έκταση του Δήμου στους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι με ελάχιστο κόστος υλοποιούμε αυτή την λειτουργία. Και επίσης πιο σημαντικό είναι ότι κάποιοι πολίτες οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη αυτού του δικτύου θα παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, θα τον εγκαθιστούν στο σπίτι τους ή στο μαγαζί τους, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη. Εντάξει, είμαστε στο 2018, φαντάζομαι είναι απαραίτητο εργαλείο και για τις επιχειρήσεις όπως το σκεφτήκατε. Κάτι άλλο σημαντικό που διαδραματίζεται αυτό το διάστημα στο Δήμο σας? Τα πιο σημαντικά είναι αυτή τη στιγμή ότι γίνεται με πολύ έντονους ρυθμούς η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, τα αντιπλημμυρικά και οδικά έργα, ένα έργο της περιφέρειας, όπως επίσης και τα αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Χαμοστέρνας και αυτά της περιφέρειας που θα λύσουν σημαντικά προβλήματα. Όμως η ανάπλαση του φαλυρικού μετόπου είναι ένα όνειρο πολλών δεκαετιών που έχει αρχίσει πια να υλοποιείται. Έχει αρχίσει και πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί? Τα έργα υποδομής, τα αντιπλημμυρικά και τα οδικά θα έχουν χρονοδιάγραμμα το 2019 να είναι ολοκληρωμένα. Τα έργα της ανάπλασης του φαλυρικού μετόπου είναι σε επόμενη φάση, αλλά τα σημαντικά έργα είναι αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Κύριε Ευθυμίου, έχετε προχωρήσει στην αξιολόγηση των δημοτικών σας υπαλλήλων? Το αναφέρω αυτό σε κάθε δήμαρχο, γιατί είναι στην επικαιρότητα και φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα βγει και ένα επίσημο πόρισμα σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι. Κοιτάξτε, ένα μέρος των υπαλλήλων έχει κάνει την αξιολόγηση, έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση. Ένα άλλο μέρος δεν δέχεται την αξιολόγηση. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση που κάποιος αρνείται? Κοιτάξτε, υπάρχουν. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε τις οδηγίες και κεντρικά τι θα πρέπει να κάνουμε. Όμως θεωρώ ότι η αξιολόγηση γίνεται για βελτίωση των υπαλλήλων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η αξιολόγηση να οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι να προχωρήσουμε και στην αξιολόγηση όχι μόνο των υπαλλήλων, στην αξιολόγηση των δομών του Δήμου, έτσι ώστε πρώτα να δούμε πώς λειτουργούν οι δομές και μετά να κρίνουμε και τον κάθε ένα ξεχωριστά. Πολύ σημαντικό αυτό. Το έχετε θέσει ως θέμα, ακόμα και στην ΚΕΔ, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμείς προχωράμε σε πρώτη φάση. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κάνουμε την αξιολόγηση των δομών, που θα οδηγήσει και σε αναδιοργάνωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αλλά σας λέω ότι αρκετοί υπάλληλοι αυτή τη στιγμή έχουν υποβάλει τα φύλλα αξιολόγησης και έχουν αξιολογηθεί και από τους προϊσταμένους τους και οι διευθυντές από το Δήμαρχο. Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV. Εδώ θα είμαστε και θα λέμε οτιδήποτε χρειάζεστε και χρειαζόμαστε και εμείς πληροφορίες από εσάς.